Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 25 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Φυσικά το μεταναστευτικό είναι αυτό που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Αποφασισμένη εμφανίζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατασκευή των κλειστών δομών. Από την άλλη, έχουμε σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, στις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, χθες σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ και τους διαδηλωτές και τους νησιώτες. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε και τι γίνεται με τον κορονοϊό, όπου επί της ουσίας έχουμε νέα μέτρα από πλευράς κυβέρνησης, αν και είχαμε τη διαβεβαίωση χθες από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Εν τέλει προχωράει η κυβέρνηση σε νέο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ιού. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας, θα έχουμε εκτεταμένη συζήτηση φυσικά και για τα αυτοδιοικητικά. Θα πάμε όμως τώρα να σας δώσω αρχικά τους τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-00711. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρες τις εκπομπές μας, www.attica.gr και το πρόγραμμα του σταθμού φυσικά, αλλά και στο YouTube, στο κανάλι της εκπομπής, μπορείτε να βλέπετε τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων στο δημοσκοπήσεις Attica TV. Θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Πέπα σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης, πώς έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για τις κλειστές δομές, αλλά και τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα λιμάνια της Χίου και της Λέσβου κατά την άφιξη των δυνάμεων των ΜΑΤ και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των κλειστών δομών στα νησιά. Τα λιμάνια μετατράπηκαν σε πεδία μάχης με τους κατοίκους να υποδέχονται με πέτρες τις δυνάμεις των ΜΑΤ και εκείνες να απαντούν κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών. Στη Χίο, το καράβι που μετέφερε τις πλούβες των ΜΑΤ και τα μηχανήματα έφτασε στο λιμάνι των Μεστών στις 5 τα ξημερώματα και εκεί τους περίμενε συγκεντρωμένο πλήθος κατοίκων για να τους αποτρέψει να μεταβούν στις επιταγμένες περιοχές. Ακολούθησε πετροπόλεμος με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Μάλιστα, ο δήμαρχος του νησιού, Σταμάτης Κάρματζης, και ένας ιερέας της πόλης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα δύσπνοιας μετά τις ρήψεις των χημικών. Τα επεισόδια στοιχείως συνεχίστηκαν και σε όλη τη διαδρομή προς το 17 στο ΕΠΟΣ, όπου βρίσκεται η επιταγμένη περιοχή, με τους κατοίκους να στείλουν οδοβράγματα και να πετούν μολότοφ και ρουκέτες που χρησιμοποιούνται στο έθιμο του ρουκετοπόλεμου στην περιοχή. Από τις δυνάμεις των ΜΑΤ που έκαναν χρήση χημικών για να απομακρύνουν το πλήθος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 47 βόμβες μολότοφ και 16 ρουκέτες. Στη Λέσβο, το καράβι με τις 10 δημιουργίες των ΜΑΤ και τα μηχανήματα έδεσε στις 2 τα ξημερώματα στο λιμάνι, το οποίο επί 2 ώρες μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Τελικά, έπειτα από εκτεταμένη χρήση χημικών και την απομάκρυση των οχημάτων, οι πύλες του λιμανιού άνοιξαν και η πομπή των αστυνομικών δυνάμεων και των μηχανημάτων ξεκίνησε για τις επιταγμένες περιοχές στη θέση Καράβα, Καβακλίμα, Ανταμάδου. Το μεσημέρι είχαμε νέες συγκρούσεις των ΜΑΤ με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Καλονής, που ήταν συγκεντρωμένη στο Διαβολόρεμα, τη δεύτερη είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην επιταγμένη έκταση. Κατά τη ρήψη χημικών, ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές σε δασική έκταση, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Να παρακολουθήσουμε τώρα και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Πέτσα, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τις κλειστές δομές και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του σχεδίου της. Το σχέδιο αυτό είναι προς όφελος της χώρας και κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα σήμερα, που υπάρχουν σε έξαρση θέματα δημόσιας υγείας, γίνεται καλύτερα αντιληπτό από όλους ότι θέματα όπως ο κορονοϊός μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια κλειστή δομή και όχι σε μια άναρχη, ανοιχτή δομή που αποτελεί υγειονομική βόμβα. Καλούμε τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να μας εμπιστευτούν. Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι άναρχες, ανοιχτές δομές θα κλείσουν. Οποιαδήποτε αντίδραση τοπική, η οποία ενδεχομένως να έχει σαν βάση και τους τοπικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κατανοητή σε έναν βαθμό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν κουραστεί από υποσχέσεις και υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς ερχόμαστε και λέμε να μας εμπιστευτούν
και δεσμευόμαστε ότι θα φτιάξουμε τις κλειστές δομές και θα κλείσουμε τις ανοιχτές. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν ανοιχτές, για να κλείσουν ανοιχτές δομές. Πρέπει να γίνουν οι κλειστές. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα το αν υπήρξε βία ή όχι, ξέρετε, όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες, θα πρέπει πρώτα να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια. Ιδίως στο λιμάνι, όταν υπήρξε αποβίβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού. Από εκεί και πέρα, η εκτίμηση που έχουμε και από την αστυνομία, αλλά και από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, ότι πρόκειται για μεμονωμένα και περιορισμένης έκτασης θέματα. Και επίσης, όπως έχετε δει, έχουν υπάρξει και φωτογραφίες που δείχνουν ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν απλώς αυθόρμητοι κάτοικοι, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που είχαν ρουκέτες λόγω του παραδοσιακού ενδεχομένως θύμου στη Χίο, αλλά και μολότοφ. Αντιμέτωποι με τον μπάχαλο που η ίδια δημιούργησε και χωρίς κανένα σχέδιο αποτελεσματικής και ανθρώπινης αντιμετώπισης του προσφυγικού, η κυβέρνηση καταφεύγει στη χρήση ομής βίας ενάντια στους πολίτες των νησιών. Οι επιθέσεις σε παιδιά και ηλικιωμένους αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για διάλογο και καμία πρόθεση να προχωρήσει στη μόνη λύση που μπορεί να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Την αποσυμφόρηση των νησιών. Η πανικόβλητη προσπάθειά τους να συνδέσουν την προστασία της δημόσιας υγείας από το κορονοϊό με τον εγκλεισμό προσφύγων και μεταναστών, αφού τους έχουν ήδη αφαιρέσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, έχει στόχο τον εκφοβισμό των Ελλήνων πολιτών και την αφύπνιση ρατσιστικών και μυσαλόδοξων ενστίκτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που τους έχει απομείνει προκειμένου να εφαρμόσουν το ανεδαφικό τους σχέδιο για κλειστά κέντρα φυλακές. Απέναντι στη βία και τη ρατσιστική της ρητορία, η κυβέρνηση θα βρει τους ίδιους τους νησιώτες. Αυτούς που εδώ και 5 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και έχουν γίνει γνωστοί διεθνώς για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά τους. Ακούσαμε και την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε τώρα στην διαστόματος φυσικά Λέρης Χαρέτζης του εκπροσώπου τύπου. Θα πάμε κατευθείαν τώρα στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τον κοροναϊό. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να συνδεθούμε. Είναι στην αίθουσα σύνταξης η Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Να ξεκινήσουμε φυσικά από τις αντιδράσεις των κομμάτων σχετικά με τις χθεσινές συμπλοκές. Ήταν πολλές και όπως είναι αναμενόμενο, όταν ανοίγει ένα τόσο μεγάλο θέμα, φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις, Κατερίνα. Θύελα αντιδράσεων ακριβώς ξέσπασε μετά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα σε Χίο και Λέσβο. Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγόρησε για αυταρχισμό την κυβέρνηση. Μάλιστα, υπήρχε και καταγγελία ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, για επίθεση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του έκανε λόγο για αυταρχικότητα και βαρβαρότητα που δέχονται αυτή τη στιγμή οι πολίτες του νησιού της Χίου και όχι μόνο. Το ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του έκανε μάλιστα ευθεία επίθεση τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα ως τέος πρωθυπουργός και καλεί την κυβέρνηση, έστω και την ίστατη στιγμή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να σταματήσει τις αυταρχικές μεθοδεύσεις. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, κάνει λόγο για δυνάμεις κατοχής σε Λέσβο και σε Χίο. Και θέλει και ζητά να σταματήσουν αμέσως τα έργα για κατασκευές νέων κλειστών δομών. Μάλιστα, δεν έχουν καμφθεί αντιδράσεις. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον κοροναϊό. Έχουμε και τις ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης. Έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης, είχαμε ένα κρούσμα, ένα ύποπτο κρούσμα μέχρι χθες. Εν τέλει, διαπιστώθηκε ότι είναι αρνητικό στον κοροναϊό, ναι. Ένα κρούσμα στην Πάτρα, Κατερίνα. Έπειτα από τις εξετάσεις που στάλθηκαν, τα δείγματα που στάλθηκαν και στο Ινστιτούτο Παστέρ, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος αυτός άνδρας που ήρθε, ταξίδευσε από την Ιταλία και έφτασε στη χώρα μας, δεν είναι θετικός στον ιό του κοροναϊού, αλλά παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της, του Ρίου και είναι, καθώς υπάρχει περίπτωση να, είναι, να έχει πνευμονία, Γιώργο. Τώρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που έκανε σήμερα το πρωί την καθιερωμένη του ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μίλησε για έκτακτα μέτρα που αναμένεται να λάβει η χώρα μας σε περίπτωση που έχουμε τα πρώτα κρούσματα εδώ στην Ελλάδα. Έκανε λόγο για περιορισμό των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και για προσωρινό κλείσιμο των σχολείων. Για το ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό είπε ότι εκτός από τις προσλήψεις που αναμένεται να γίνουν, θα μπορεί να γίνεται και μετακίνηση όπου αυτή είναι δυνατή από διάφορες μονάδες σε άλλες. Αλλά μπορούμε νομίζω να δούμε και το απόσπασμα που θα λέει αναλυτικά
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Και όπως είπε και η Κατερίνα, εμείς πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχετικά με το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και επιστρέφουμε εδώ για να ξεκινήσουμε την αυτοδιοικητική μας συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη, ενώ ταυτόχρονα εντείνεται η προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και των γενικότερων συνεπειών που αυτά μπορεί να συνεπάγονται. Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επιφυλακή και ήδη έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων. Έχουν οριστεί 13 νοσοκομεία αναφοράς, ενώ σε ετοιμότητα είναι όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΔΗ, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και Ειδικών Επιστημόνων. Στο πλαίσιο του συντονισμού για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού, έγινε χθες έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή, πέραν του Υπουργού Υγείας, συναρμόδιων υπουργών. Συνεδρίασε επίσης η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων. Όπως επισημάνθηκε από τον καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, κ. Σωτήρη Τσιόδρα, ο κορονοϊός, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εξακολουθεί να παραμένει μια ήπια νόσος. Τόσο η Διπουργική Επιτροπή, όσο και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων αποφάσισαν ότι απαιτείται αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού. Σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης από τον Πρωθυπουργό, προχωρούμε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Περιλαμβάνει 5 βασικά άρθρα. Το πρώτο άρθρο αφορά στα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Ο προσωρινός περιορισμός εν όλο ή εν μέρη των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθρησης κοινού. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς. Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ. Η δυνατότητα πρόσληψης κατά παρέκκληση όλων των κειμένων διατάξεων υγειονομικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στην απευθείας αγορά κατά παρέκκληση όλων των κειμένων διατάξεων υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων. Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, πτυχές του οποίου θα αναπτύσσονται ανάλογα με την εξέλιξη του κορονοϊού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε ψύχρεμοι, υλοποιούμε τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει και είμαστε σε εγρήγορση να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και πάμε τώρα στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής, να ξεκινήσουμε την αυτοδιοικητική μας συζήτηση. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε τηλεοπτικά και έχουμε πολλά θέματα πραγματικά στην ατζέντα για το συγκεκριμένο Δήμο. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Μπουρνούς, ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλώς μεσημέρι, καλώς σας ξαναβρίσκω. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε και εμείς. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πριν πάμε να μιλήσουμε αμιγώς για το δικό σας Δήμο, επειδή το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς το μάτι δεν το αφήνουμε από τα φώτα της δημοσιότητας και επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της περιοχής. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει, Δήμαρχε, και σχετικά με τους πυρόπληκτους αλλά και με τις κατεδαφείς και τα σπίτια των πυρόπληκτων? Σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων που χάσαν το σπίτι τους είναι έξω από αυτό. Που σημαίνει ότι ό,τι απολογισμό και να κάνουμε, που έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή,
Είμαστε όμως μακριά από αυτό που θέλουν οι κάτοικοι. Να μπουν ξανά στα σπίτια τους, είτε να τα επισκευάσουν, είτε να τα ανακατασκευάσουν. Τώρα, σε αυτή τη φάση, γίνει η τελευταία φάση των κατεδαφίσεων, 1,5 χρόνο μετά, για να ξεκινήσουν οι ανακατασκευές. Είναι η ρυθμή αργή για τις ανάγκες των πολιτών. Αλλά αρκετά γρήγορες, οφείλω να ομολογήσω, για το κράτος που έχουμε μάθει και έχουμε στήσει χρόνια τριγύρω μας. Ένα κράτος με ισχυρή γραφειοκρατία, με πολυδέδαλες διαδικασίες. Νομίζω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε πραγματικά να δούμε την ανάπλαση περιοχής. Υπάρχει το ειδικό χωρικό που το ΤΕΕ εκπονεί για λογαριασμό της κυβέρνησης. 2 Ιουλίου είναι η προθεσμία για να το παραδώσουν οι 7 μελετητικές εταιρείες. Νομίζω και αυτό πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα πάλι το να ξεκινήσει. Αν τα χρονοδιαγράμματα τηρηθούν, θα είναι η πιο γρήγορη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και ελπίζουμε αυτή η ευχή να γίνει και πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτό για εσάς, Δημάρχη? Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναχτιστεί η περιοχή με πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι όχι μόνο δεν πρέπει να ξαναπάθουν αυτό που τους βρήκε, αλλά θα πρέπει να ζήσουν και σε ένα περιβάλλον που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήταν μια όμορφη περιοχή, η οποία όμως δεν είχε προσβασιμότητες παραλίες, δεν είχε κοινόχρηστους χώρους, δεν είχε δρόμους τέτοιους ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν μια αυξημένη κυκλοφορία, δεν είχε πολλά πράγματα υποδομής που έχει ένα οικισμός εντός σχεδίου και ζούσαν εκεί πέρα 4.000-5.000 άνθρωποι. Ήταν πραγματικά και ειδικά το καλοκαίρι, φαντάζομαι αυτός ο πληθυσμός υπερδιπλασιαζόταν τους καλοκαιρινούς. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο παράκτιο μέτωπο, ιδίως στην περιοχή του Ματιού. Όλα αυτά φυτοζούν μαζί και επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχει και μια κατάρρευση στο τοπικό μικροκλίμα της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε σε συνεργασία και με την περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση. Βγαίνουν χρηματοδοτικά προγράμματα. Ήδη τώρα είναι σε εξέλιξη ένα ύψος περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτεί απώλειες επιχειρήσεων. Βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια, ότι δεν αποτυπώνεται την πραγματικότητα με τα χαρτιά, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν αποτυπώνουν τα πραγματικά τους έσοδα, οπότε δεν αποτυπώνεται και η πραγματική απώλεια του εισοδήματος. Στην περιοχή υπάρχει δυσπραγία χρήματος, γι' αυτό έγινε αντιληπτό μάλλον αυτό και το Υπουργείο Παιδείας, γι' αυτό και έχει δώσει για 3 χρόνια μετά από επίμονες οχλήσεις δικές μου, το δικαίωμα τα παιδιά που περνάνε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρχονται κοντά στον τόπο της οικίας τους. Γιατί δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα άλλο σπίτι και ένα άλλο σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο, είναι φυσικό αυτό που λέτε. Να πάμε όμως και σε άλλα θέματα. Εγώ είπα, σίγουρα θα συζητάμε πάντα για το τι γίνεται και πώς προχωράει η αποκατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής. Από εκεί πέρα όμως έχετε βάλει ήδη από το προηγούμενο διάστημα το Δήμο σε ράγες ανάπτυξης, έργα, μεγάλα έργα υποδομών, σοβαρές πρωτοβουλίες όπως είναι αυτή η πρωτοβουλία με άλλους 3 δημάρχους για την ανάπτυξη της περιοχής. Μιλήστε μας λίγο για αυτά που προγραμματίζετε για το επόμενο διάστημα και τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Συζητείται από χθες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο νέος νόμος για τις αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων που δίνουν τεράστιες δυνατότητες όχι μόνο για χρηματοδοτήσεις αλλά για ταχύτατες διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων για τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης είναι η ορίμαση του φακέλου, άρα τελικά και απορροφητικότητα των χρημάτων, είτε εθνικών πόρων είτε ευρωπαϊκών. Με τον νέο νόμο αυτόν δίνεται μια λύση, πιστεύω, και σε αυτή την τροχιά κινηθήκαμε 4 δήμοι που έχουμε λιμάνια, άρα έχουμε κοινό τόπο και όχι κοινά ενδιαφέροντα, κοινά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε, προβλήματα κυρίως υποδομών. Ο Δήμος Λαβριωτικής, ο Δήμος Καρίστου, και ο Δήμος Μαραθώνα που έχει ένα μικρότερο λιμάνι μαζί με το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Και πολύ σύντομα με την ψήφιση του νόμου που νομίζω ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα έχει γίνει και ΦΕΚ, ολοκληρώνεται από ό,τι γνωρίζω μέσα στην εβδομάδα η ψήφισή του στο Κοινοβούλιο, θα έχουμε μια νέα αναπτυξιακή εταιρεία, ένα μοχλό επιθετικό για να υλοποιήσουμε εκείνες τις υποδομές που ακούτε πως θέλουμε να υλοποιήσουμε στον τόπο μας. Τι θέλετε να κάνετε δηλαδή μέσω την... Τι ποντάρετε σε αυτήν την αναπτυξιακή εταιρεία? Πρώτα απ' όλα ποντάρουμε γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων που έχουμε εξασφαλίσει σε διάφορες εντάξεις, τα οποία μπορεί να είναι έργα οδοποίησης, έργα για την εκπαίδευση, έργα για τον πολιτισμό.
Επίσης, η έργα για την ανακύκλωση. Οφείλουμε να πάμε σε ανακύκλωση πλέον. Είμαστε πολύ χαμηλά σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Έρχονται τα πρόστιμα. Μολύνουμε το περιβάλλον. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα θέλουμε να τα λύσουμε. Το φυσικό αέριο, που όπως πιθανώς έχει ακουστεί, προσπαθούμε να το φέρουμε για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική, όχι στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Κάνουμε ένα σχεδιασμό να έρθει στην Ανατολική Αττική, γιατί ήταν έξω από κάθε σχεδιασμό. Για να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής κάνει ένα σχεδιασμό για τα επόμενα 30 χρόνια. Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Σε αυτό το σχεδιασμό για τα επόμενα 30 χρόνια, το δεύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας, το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ τους κατοίκους, αλλά αποτελεί και ένα μοχλό ανάπτυξη για τη χώρα, ήταν εκτός σχεδιασμού. Επομένως, σχεδιάζουμε μαζί με την περιφέρεια να έρθει από τον κεντρικό οδικό άξονα της λεωφόρου Μαραθώνος και ταυτόχρονα οι Δήμοι οι οποίοι είμαστε κοντά, Ραφίνα, Πικέρμη, Μαραθώνα, Σπάτα, Αρτέμιδα και όποιος άλλος είναι γείτονας, να πάρουμε το φυσικό αέριο. Σε πρώτη φάση σκέφτεστε να το αναπτύξετε κυρίως δημοτικά κτίρια, να έχετε τις οικονόμεις από εκεί και μετά να αναπτυχθεί όλο το δίκτυο και στους δημότες. Θα αναπτυχθεί εκεί που υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή ενεργοβόρα συγκροτήματα, όπως είπατε, δημόσια. Έχουμε αρκετά στην περιοχή, αλλά και στον πυρήνα του κεντρικού αστικού ιστού. Δηλαδή, δεν θα έρθει στη Ραφίνα και το κέντρο της Ραφίνας δεν θα παροχετευτεί σε φυσικό αέριο. Η επέκταση σε όλο τον Δήμο προφανώς θα γίνεται με κάποιο χρονοδιάγραμμα, γιατί τα κονδύλια είναι τεράστια. Πάντως μου κάνει εντύπωση πώς έχει μείνει έτσι το λιμάνι της Ραφίνας από Γιατί ποτέ κανένας δεν φρόντισε να το βάλει σε ένα σχεδιασμό. Όπως έχει μείνει έξω το λιμάνι της Ραφίνας από την έλευση μέχρι σήμερα των μέσων σταθερής τροχιάς, της απόλυξης Αττικής Οδού, όποιος χρησιμοποιεί το λιμάνι της Ραφίνας, που πλέον είναι, όπως είπα, το δεύτερο υβατικό λιμάνι της χώρας, ταλαιπωρείται και στο να πάει και στο να έρθει, αλλά και στις δομές που έχει το ίδιο σαν λιμάνι. Αναπτύχθηκε το λιμάνι χωρίς να έρθουν υποδομές. Όταν ανέλαβα το Σεπτέμβριο του 2014, επιχειρούσαν 6 πλοία. 5 χρόνια μετά επιχειρούν 13 πλοία, μεγαλύτερα, νεότευκτα, που σημαίνει ότι έχει πολλαπλασιαστεί, δεν έχει απλώς διπλασιαστεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Και αν δεν υπήρχε η κρίση, θα ήταν πολύ παραπάνω. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Έχουμε να πούμε και για άλλα θέματα υποδομών. Έχουμε να μιλήσουμε φυσικά και για την ανακύκλωση, όπου είστε μέσα στην πρώτη πεντάδα όσον αφορά την ανακύκλωση σε ολόκληρη την Αττική. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε από εδώ και πέρα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του Attica TV και στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Βαγγέλη Μπουνού, τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου. Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο, Δήμαρχε, στο θέμα του ματιού, με αφορμή και το σχέδιο πολιτικής προστασίας, το οποίο πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε, πέρασε από τη Βουλή, ανακοινώθηκε και έγινε διαβούλευση φυσικά και με τους αυτοδιοικητικούς, είτε του πρώτου είτε του δευτέρου βαθμού. Πώς βλέπετε εσείς το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που υπάρχει? Ήταν ένας νέος σχεδιασμός, ο οποίος άργησε. Αμέσως μετά τις φωτιές, μαζί με την περιφέρεια, είχαμε κάνει μια ημερίδα με κύριο μιλητή, τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, που είναι πρόεδρος του ΟΑΣΠ, για ένα εθνικό σχέδιο για την πολιτική προστασία. Αυτό το εθνικό σχέδιο τώρα πραγματοποιείται, γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο για το σεισμό, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε κάθε επίπεδο, περιλαμβάνει για τις φωτιές, για τις πλημμύρες, για τις φυσικές καταστροφές. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τα επόμενα χρόνια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει είτε σε προθύστερο βαθμό, είτε μετά να λειτουργήσει. Μόνο προς θετική κατεύθυνση μπορεί κάποιος να το δει. Αν υπήρχε αυτός, από τη δική σας εμπειρία, αν υπήρχε ένας καλύτερος σχεδιασμός εκείνο τον θλιβερό, τον τραγικό Ιούλιο, πιστεύετε ότι θα ήταν λιγότερες οι συνέπειες αυτές της καταστροφής? Θα υπήρχαν σίγουρα λιγότερα θύματα. Η κύρια απώλεια από το συνολικό σχεδιασμό ήταν η απώλεια των εναέριων μέσων. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί η καταστροφή.
Το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Σε χρόνους απίστευτους, είχε πλαγιοκοπήσει όταν κάποιοι ήταν στο Βουτσά, κάποιοι είχαν καεί κάτω στη θάλασσα. Επομένως, ήταν ιδιαίτερες συνθήκες. Θα μπορούσαμε όμως πραγματικά με έναν άλλον σχεδιασμό, όχι εμείς, αλλά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι αρμόδιοι που ήταν για την κατάσβεση, να είχαν περιορίσει αυτή την έκταση των ζημιών. Αυτό ήταν πραγματικά προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, γιατί ήταν σε τόσο μικρό εδαφικό στοιχείο τόση μεγάλη πυκνότητα των νεκρών. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο. Πάντως ο συνδυασμός αυτός, δηλαδή το νέο σχέδιο πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, αλλά και το χωροταξικό, η άναρχη δόμηση, αυτός ο συνδυασμός θωρακίζει την περιοχή, όταν υλοποιηθεί φυσικά. 100%. Η ένταξη περιοχής στο σχέδιο, η δημιουργία των υποδομών, των προσβάσεων στην παραλία, μαζί με ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας που θα πρέπει και οι πολίτες να εκπαιδευτούν, γιατί ο εθελοντισμός στη χώρα μας δυστυχώς είναι σαν σπάργανα, θα πρέπει σιγά σιγά να συμμετέχουμε όλοι, πρώτα απ' όλα για να μαθαίνουμε και μετά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, θα αποτελέσει σχεδόν το 100% της ασφάλειας που ζητούν οι πολίτες. Να πάμε τώρα να επιστρέψουμε πίσω στα του Δήμου. Να μας μιλήσετε για τις προτεραιότητες, τι έργα είναι σε εξέλιξη, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα και φυσικά θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και με την πολύ καλή θέση που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου στην ανακύκλωση. Αλλά στο τελευταίο κομμάτι, γιατί νομίζω ειδικά η διαχείριση είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει σε όλη την Αττική. Είστε και μέλος του ΕΣΝΑ, οπότε έχετε ενημέρωση. Μιλήστε όμως για τις παρεμβάσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στο δικό σας Δήμο. Να ξεκινήσουμε από την προηγούμενη ερώτηση. Η φωτιά η οποία πραγματικά κατέστρεψε την περιοχή μας αποτέλεσε το έναυσμα ώστε η κεντρική κυβέρνηση να τη δει πραγματικά με στοργή. Τα χρήματα τα οποία πέφτουν στην περιοχή, το πέφτουν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, το ειδικό χωρικό, όπως είπα, αποτελούν συνολικά μια επένδυση αντίστοιχη με αυτή του ελληνικού. Πραγματικά η περιοχή θα αναπλαστεί με περιβαλλοντικούς και πολυδομικούς κανόνες, όπως είπα, και εμείς σαν διοίκηση βλέπουμε ότι πρέπει να έρθουν συγχρόνως και οι άλλες υποδομές, το φυσικό αέριο, που είναι το μέλλον, στο καύσιμο, η απόλυξη της Αττικής Οδού, το μέσο σταθερής τροχιάς για το δεύτερο υβατικό λιμάνι της χώρας. Όλα αυτά πρέπει να συγχρονιστούν, ώστε πραγματικά η ανάπλαση αυτή να φέρει και μια βιώσιμη ανάπτυξη για τους ίδιους κατοίκους. Γι' αυτά παλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο και τώρα μετά τις εκλογές αυτοδιοικητικές του Μαΐου του 2019 ακόμα πιο δυνατά για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε όσες υποδομές ήταν εκτός χρονοδιαγράμματος να ενταχθούν μέσα, να εξασφαλίσουμε τους πόρους και να ολοκληρωθούν και οι άλλες που είχαν εξαγγελθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχουν προοπτικές, δηλαδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει κάποια θέματα που συζητούσαμε και εμείς εδώ το προηγούμενο διάστημα. Έχετε τις δεσμεύσεις? Όχι μόνο τις δεσμεύσεις, αλλά υπάρχουν και απτά στοιχεία. Αλλά όπως είπα, ο τελικός κριτής είναι ο ίδιος ο κόσμος. Όταν ο κόσμος μπει στα σπίτια του, γίνουν οι δρόμοι, ανοίξουν οι παραλίες, τότε όλα αυτά θα τα βλέπουμε θετικό μάτι. Μέχρι τότε θα υπάρχει γκρίνια, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη. Για την ανακύκλωση που είπατε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα έργα υποδομής, η διαχείριση των σκουπιδιών πραγματικά είναι μια τεράστια υποδομή. Μια υποδομή που έχει σχέση με το περιβάλλον που κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Σήμερα, εμείς σαν Δήμος κάνουμε μια προσπάθεια. Αναδυθήκαμε πέμπτη ανάμεσα στους 66 Δήμους της Αττικής στον τομέα της ανακύκλωσης. Για μας όμως αυτό είναι πολύ χαμηλό το όριο. Έχουμε βάλει στόχο μέχρι το τέλος του 2020 να φτάσουμε την ανακύκλωση πάνω από το 30%. Σήμερα είμαστε στο 16,5%. Mm-hmm. Και μέχρι το τέλος της τετραετίας να υπερβούμε το 50%. Είναι στόχοι οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους στόχους που έχει βάλει η Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια διαχειρίζεται 66 Δήμους. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά και οι ταχύτητες. Όμως εμείς είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, κοιτάμε την επόμενη μέρα, γι' αυτό και κοιτάμε και θα εφαρμόσουμε μάλιστα από το καλοκαίρι του 2020 πιλωτικά σε οικισμούς συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Και το μπόνους στον ανακοινώνω πρώτη φορά από την εκπομπή σας θα είναι μηδενισμός των δημοτικών τελών. Θα καλέσω τους άρα πολίτες. Άρα ανταπόδοση επί της ουσίας για αυτούς που λειτουργούν σωστά στο κομμάτι της ανακύκλωσης είναι να τους μηδενίσετε τα δημοτικά τέλη.
θα τα μηδενίσουν τα δημοτικά τέλη, αρκεί να πιάσουν τους στόχους. Αν δεν πιάσουν τους στόχους, προφανώς δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει ένα κόστος. Όχι, έτσι για όλους μας και για την κοινωνία. Των πολιτών. Και μάλιστα και σαν μέλος του ενιαίου διαβαστικού συνδέσμου με το, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, έχουμε πάρει απόφαση ότι. Το λέει και ο νόμος, δηλαδή, δεν είναι θέμα δική μας απόφαση, ότι όποιος πηγαίνει στην ανακύκλωση θα έχει μειώσεις, όποιος συνεχίζει και απορρίπτει τα σκουπίδια του χωρίς ανακύκλωση, θα πρέπει αυτός να αναλαμβάνει το κόστος. Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς το λέει σαφέστατα και πιστεύω αυτό θα εφαρμοστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στο 16,5% πώς φτάσατε, Δήμαρχε, πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε σε αυτό το ποσοστό ανακύκλωσης? Γιατί πέραν των αγώνων που κάνει ο ίδιος ο Δήμος με τους κάδους, με να αναπτύξει όλο το δίκτυο, ένα βασικό είναι και το πώς αντιδρούν οι πολίτες. Ακριβώς, είπα τη μαϊκή λέξη. Το πρωταρχικό σε μια ανακύκλωση είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Βέβαια, εμείς οι παλιότεροι δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Οι μεγάλες ελπίδες είναι στα παιδιά, γι' αυτό και εφαρμόζουμε και ένα σύστημα με την ελληνική εταιρεία, με την ανταποδοτική ανακύκλωση, με συγχωρείτε, που τοποθετούμε σπιτάκια που έχουν γραμμές που κάποιος ανακυκλώνει και παίρνει πίσω τα 3 λεπτά για κάθε συσκευασία. Έχουμε τοποθετήσει 2 στο Δήμο μας, μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι άλλα 5. Επομένως προσπαθούμε να δίνουμε κίνητρα ώστε οι πολίτες να πηγαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, κίνητρα και στα παιδιά. Γιατί και τα παιδιά παίρνουν ταξίδια δώρο, όποιος πετυχαίνει. Παραδείγματος χάρη στο τελευταίο σπιτάκι που εγκαταστήσαμε στην πυρόπληκτη περιοχή του Νέου Βουτσά, έγινε ένας διαγωνισμός και η πρώτη τάξη όλα τα παιδιά πήραν ένα iPad. Η δεύτερη πήραν ένα smartwatch. Ο τρίτος πήρε ένα iBank. Δηλαδή, προσπαθούμε και με κίνητρα να δημιουργήσουμε στα παιδιά μια εικόνα ότι θα πρέπει να έχουν την ανακύκλωση προτεραιότητα στη ζωή τους και βέβαια τα μικρά τραβάνε και τους μεγάλους. Μαζί με το γιο μου έκανα και εγώ πολύ ανακύκλωση εκείνο το διάστημα για να λειτουργεί. Λειτουργεί αυτό. Γιατί συνήθως αυτό που λέτε, ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια τα παιδιά, όταν βλέπουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό ο μεγάλος, κατευθείαν του τραβάνε τα αυτοί εντός και εκτός εισαγωγικών και του λένε ότι πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη επένδυση, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε άμελοι ευθυνών. Γιατί όπως είπα, το μέλλον στα παιδιά μας το κληροδοτούμε εμείς. Οπότε ας φροντίσουμε να κληροδοτήσουμε ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που μας κληροδοτήσαν οι προηγούμενοι. Άρα, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής και την ανακύκλωση, αυτό που έχετε πει και σε παλαιότερη συνέντευξη σε μένα, ότι ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου θα είναι ένας σύγχρονος Δήμος, ευρωπαϊκός Δήμος, θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Θα επιτευχθεί και με ένα άλλο στόχο που δεν τον είπατε, αλλά θα τον πω εγώ. Έχουμε βάλει ένα στόχο στο τέλος της τετραετίας, ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου είναι ένας ολοκληρωτικά ψηφιακός Δήμος όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Έχουμε ολοκληρώσει από την άνοιξη του 2019 σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τον οδοφωτισμό με σύγχρονες λαμπτήρες LED. Τώρα περνάμε σε έλεγχο των χώρων στάθμευσης, σε ψηφιακό έλεγχο των διαρροών, σε εξυπηρέτηση των πολιτών με το νέο site που θα είναι πάνω τον Απρίλιο του 2020. Τώρα δοκιμαστικά κάνουμε κάποια πράγματα. Επομένως προσπαθούμε να διευκολύνουμε στις συναλλαγές στους πολίτες. Όπως παλιότερα κάναν το θεσμό των ΚΕΠ και θεωρήθηκε πρωτοποριακός, κάτι που ήταν στην Ευρώπη πριν από χρόνια, έτσι και ο Ευρωπαίος πολίτης που εξυπηρετείται μέσω διαδικτύου για το μεγάλο όγκο συναλλαγών, έτσι πρέπει να εξυπηρετείται και στο Δήμο μας, έτσι το αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να γίνουμε ο πρώτος ολοκληρωτικά ψηφιακός Δήμος στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει και νομίζω ότι μπορούμε να το κερδίσουμε. Αυτό το σχεδιασμό το είχατε από την προηγούμενη θητεία. Πώς λειτουργήσε δηλαδή η καταστροφή που έγινε στο μάτι σας? Καθυστέρησε, πάγωσε το σχεδιασμό σας? Ενδεχομένως μετά τις εκλογές λειτουργήσε, σας έβαλε σε μια θέση εγρήγορσης για να υλοποιήσετε αυτά τα έργα που είχατε αφήσει στην άκρη? Σε κάποια σημεία αυτή η μεγάλη καταστροφή αποτέλεσε τροχοπέδι, ίσως τα πιο πολλά. Σε κάποια άλλα, επειδή υπήρξαν χρηματοδοτήσεις, δόθηκαν ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τις υποδομές στην πόλη μας. Έχουμε ολτοσύνο των σχολείων, έχουν δομές πρότυπων σχολείων. Όσον αφορά το θέμα του ψηφιακού δήμου, που ήταν το αντικείμενο της ερώτησής σας, εμείς είχαμε ένα σχεδιασμό πολύ πριν από τις φωτιές. Με ανάδοχο τον ΟΤΕ είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό. Είχαμε επομένως από πίσω έναν ισχυρό υποστηριχτή και για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς ο ΤΕ δεν
παράγει φωτιστικά σώματα. Ήρθε για την πληροφορία. Την πληροφορία η οποία όποιος έχει τη γνώση έχει και το χρήμα, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Επομένως, με ανάδοχο τον ΟΤΕ θα προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωτικά ψηφιακό δήμο, γιατί αν δεν έχεις από πίσω μια υποστήριξη, ένα πάρτνερ, ο οποίος έχει όχι την τεχνογνωσία και την δύναμη να υλοποιήσει αυτό που ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Εμείς σήμερα μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Ένα τελευταίο ερώτημα. ΠΕΔΑ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, συμμετοχή και εκεί. Τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή και πώς πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό το συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης? Είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο έχει ένα ρόλο παρεμβατικό, συμβουλευτικό, όσον αφορά την κεντρική διοίκηση, για να αλλάξει θεσμικά ένα πλαίσιο που λειτουργούν οι Δήμοι. Πολλές φορές το πλαίσιο που διαμορφώνεται με τα νομοθετήματα μας δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ένας ελεύθερος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει λεφτά στην τσέπη του, αγοράζει ένα προϊόν σε μια τιμή και εμείς στο δημόσιο το αγοράζουμε σε διπλάσια ή σε τριπλάσια τιμή. Επομένως, προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζοντας βέβαια ότι θα υπάρχει ορθή διακίνηση χρήματος, γιατί δεν θέλουμε πάνω σε αυτοδιοικητικούς που οι περισσότεροι πραγματικά δίνουμε την ψυχή μας και πολλές φορές δίνουμε και χρήματα από την τσέπη μας. Πάρα πολλοί φεύγουν φτωχότεροι από την πήκαν. Το αν κάποιοι φεύγουν πλουσιότεροι, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς. Ίσα-ίσα πρέπει να σημειωθεί το μαύρο σημείο. Προσπαθούμε επομένως να δημιουργήσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα εργαλεία για να παρέχουμε στους πολίτες μας αυτά που θέλουν. Αυτό είναι ο ρόλος της ΠΕΔΑ. Σημαντικό γι' αυτό. Δήμαρχε, είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Θα δούμε ένα-ένα τα έργα πώς υλοποιούνται στη δική σας περίπτωση. Και πραγματικά ευχόμαστε και εμείς μέσα από την εκπομπή, αλλά και εγώ προσωπικά, να είναι ένας ψηφιακός δήμος, ένας σύγχρονος δήμος, ένας ευρωπαϊκός δήμος στο τέλος αυτής της θητείας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Εμείς σε αυτό το σημείο θα παραμείνουμε στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε στην εκπομπή χθες ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι σχετικά με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δικό του το Δήμο και επιστρέφουμε. Είναι η εποχή που μπορούμε να κάνουμε και να δρομολογήσουμε τα μεγάλα έργα. Και μεγάλα έργα για την πόλη είναι το μετρό, που δεν είναι δικό μας, αλλά είναι τεράστιο έργο για την ανάπτυξη της πόλης. Και άμα θέλετε, μιλάμε και με ένα ξεχωριστά, να τα αναφέρω. Είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που επιτέλους έρχεται στη Νίκαια στον χώρο της Άρσης Βαρών. Από το 2006 που δόθηκε μέχρι τώρα, απλά πιέζαμε, καταφέραμε, δημοπρατήθηκε το έργο. Και άρα του χρόνου το έργο θα το έχουμε έτοιμο και θα έχουμε όλα τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου, θα γίνονται στην πόλη μας. Για τη δική σας περιοχή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτα απ' όλα θέσεις εργασίας, πολλά μαγαζιά, σημαίνει κτίρια, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από τους φοιτητές θα θελήσουν να μείνουν στην περιοχή. Σημαίνει μια και όπου έχεις φοιτητές, έχεις ανάπτυξη της περιοχής. Σε πολλαπλά επίπεδα έχεις ανάπτυξη της περιοχής όταν έχεις 20άριδες που έρχονται να φοιτήσουν. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα για την πόλη και μεγάλη ζωντάνια για την πόλη. Και το έχει ανάγκη η Νίκαια και μάλιστα σε ένα κομμάτι όπως αυτό που είναι άκρη της πόλης και έχει πολύ μεγάλη σημασία να λειτουργήσει και να περπατήσει αυτό το κομμάτι γύρω από την Άρση Βαρών και το Πανεπιστήμιο πια του Πειραιά. Πάμε και στα υπόλοιπα. Να συνεχίσω. Ένα πολύ μεγάλο έργο που δρομολογείται είναι η ανάπλαση του παλιού νεκροταφείου. Εκεί το πρώτο μέρος που είναι 800.000 δημοπρατήθηκε ήδη και πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δουλεύεται. Υπάρχει όμως το ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι που είναι το υπόλοιπα 46 στρέμματα. 46 στρέμματα είναι το παλιό νεκροταφείο της Νεάπολης. 46 στρέμματα από νεκροταφείο των Αγίων, χώρος πολιτισμού και αθλητισμού, αντιλαμβάνεστε, είναι μια τεράστια αλλαγή, κυρίως για την Νίκαια αλλά και για τον Κορυδαλό που είναι πλάι. Δεν αφορά μόνο το δικό μας Δήμο. Εκεί λοιπόν είμαστε στη φάση της δημοπράτησης, της μελέτης του έργου, που είναι 400.000 μόνο είναι η μελέτη του έργου. Έχουν βρεθεί τα χρήματα από την περιφέρεια, προχωράει. Το 2021 που θα έχουμε πάρει τη μελέτη πια, θα πάμε στη δημοπράτηση. Η δημοπράτηση θα έχει ένα κόστος, το σύνολο κατασκευής του έργου δηλαδή, περίπου στα 6 με 7 εκατομμύρια. Έχουμε πάρει υπόσχεση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα ενταχθεί από τώρα στο καινούριο ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσει να τρέξει και αυτό το έργο πια και να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή τη θητεία ή δυνατόν. Ένα άλλο τεράστιο θέμα για την πόλη. Στο Ρέντι, ένα μεγάλο θέμα που είχε πάντα ο Δήμος ήταν η ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών που ήταν εκτός. Η περιοχή γύρω από τη Λαχαναγάρα, που είναι μια περιοχή που έχει μείνει ακόμα εκτός σχεδίου πόλης
ολοκληρώνεται η ένταξή της και αμέσως μετά την ένταξη ακολουθούν σειρά έργων. Και σειρά έργων σημαίνει διανοίξεις δρόμων, δίκτυα αποχέτευσης, σύνδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ. Και σε αυτό έχουμε πάρει την υπόσχεση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα ενταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ, που σημαίνει επίσης άλλα 4-5 εκατομμύρια για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο θέμα για την πόλη της Νίκαιας και του Ρέντι, για τις δύο πόλεις, που είναι τα Όμβρια. Έτσι, και ο Ρέντις ειδικά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τα Όμβρια στο παρελθόν, και το 1994 πλημμύρισε και το 2002 πλημμύρισε. Η Νίκαια πνίγηκε το 1978 σε εκείνη την μεγάλη καταστροφή για τον Πειραιά που είχε νομίζω 20-25 νεκρούς. Ήταν και από την πόλη νεκρή. Άρα πλέον και οι δύο πόλεις έχουν πληγωθεί από αυτό. Στο Ρέντι ήδη έχει δημοπρατηθεί ένα έργο που είναι Ρέντις Μοσχάτο. Γιατί τα αντιπλημμυρικά δεν πιάνουν μια περιοχή, πιάνουν είναι μια ευρύτερη περιοχές, περιοχή. Εννοείται αυτό. Που καλύπτει όλη αυτή την περιοχή περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Νίκαια η καινούργια διοίκηση της περιφέρειας, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, ενέταξαν δύο έργα, το ένα 17,5 εκατομμύρια και το άλλο 7,5 εκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 25 εκατομμύρια, που αφορούν ένα μεγάλο έργο στην Γρηγόρη Λαμπράκη που αφορά τη Νίκαια και το Ρέντι, και ένα, το Νίκαια και το Κορυδαλό, και ένα άλλο έργο που αφορά μόνο τη Νίκαια, ώστε πραγματικά, δηλαδή σκεφτείτε ότι με αυτά τα δύο έργα, περίπου το 30% της πόλης της Νίκαιας θα αποκτήσει για πρώτη φορά αποχέτευση. Okay. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 25 και 10 με 35 εκατομμύρια ευρώ στο αποχετευτικό της εννέας πόλης. Είναι μεγάλη χρηματοδότηση. Ένα τεράστιο έργο. Τεράστιο έργο και μεγάλη χρηματοδότηση. Θα μπορούμε να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι από ό,τι μέχρι τώρα. Μάλιστα, πολύ σημαντικά τα έργα που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, με μεγάλες χρηματοδοτήσεις μάλιστα στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της προβολής στην Αττική, της Αττικής, στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι απόψε στις 7 θα πραγματοποιηθεί η μερίδα στο Μουσείο της Ακρόπολης σχετικά με τον τουρισμό και την περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή, το πώς η περιφέρεια Αττικής θα αναπτύξει το σχεδιασμό της για την τουριστική προβολή της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής και φυσικά όλης της περιφέρειας. Να δούμε όμως το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Η προσπάθεια της εξωστρέφειας της Αττικής από εδώ, από τις Βρυξέλλες, από την καρδιά της Ευρώπης, με την παρουσία εκλεκτών ανθρώπων, Ελλήνων, ευρωβουλευτών και πρεσβευτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούσαν να προέρχονται μόνο από κάποιον άνθρωπο που ζει έντονα την πολιτική, που ζει έντονα την αυτοδιοίκηση, που ζει έντονα τα κοινά, που είναι σε επαφή με τους πολίτες, που είναι και γιατρός, και δεν μπορεί να είναι άλλος από το φίλο μας τον Γιώργο τον Πατούλη. Είμαι βέβαιος ότι με αυτές τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που και εσύ Γιώργο αναλαμβάνεις, με αυτό το γραφείο και τους άξιους συνεργάτες σου, θα καταφέρουμε πραγματικά το στόχο μας. Να πάρουμε πολύ περισσότερα και να φέρουμε πολύ πιο γρήγορα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πίσω στον τόπο μας. Να προτάξουμε τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας, τους θεσμούς που εκπροσωπούμε, την αυτοδιοίκηση, και σε αυτό το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης να αναδειχθούν επιτέλους ζητήματα που αφορούν και χώρες όπως την Ελλάδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ιδίως τους Περιφερειάρχες, ότι η Πρεσβεία θα είναι αρρωγός σας και είναι στη διάθεσή σας. Το γραφείο μας εδώ στις Βρυξέλλες θα ενισχυθεί για να μπορέσουμε μέσα από αυτό να πετύχουμε μια συνεχή ενημέρωση για όλα τα χρηματοδοτικά στοιχεία, εργαλεία και τους τρόπους αλλά και τις διαδικασίες, αλλά και να ενημερωνόμαστε τακτική βάση για τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών και άλλων περιφερειών. Για να σηματοδοτήσουμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα μπορεί περισσότερα, η Αττική περισσότερα, όλοι μαζί θα τα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δική σας παρουσία.
Μάλιστα, και πάμε σε μια σημαντική είδηση όπου θα διευκολύνει πραγματικά πάρα πολύ τους πολίτες και έγινε μόλις τώρα γνωστή. Στις 27 Φεβρουαρίου, 2 η ώρα, ανοίγει η πλατφόρμα όπου επί της ουσίας μπορείτε να με 4 κλικ, όπως λέει και η σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να δηλώσετε τα επιπλέον τετραγωνικά και να ξεχάσετε τις ουρές στα κισέ. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΑΕΔΕ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου οι πολίτες να ωφεληθούν της ευεργετικής διάταξης, ανέπτυξαν ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης τετραγωνικών στους Δήμους της χώρας. Υπενθυμίζεται πως η ενωτέρω δήλωση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από αναδρομικές χρεώσεις, ενώ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα ταμεία των Δήμων. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος είναι πως οι κωδικοί που επί της ουσίας χρησιμοποιεί στο Taxis.net, με αυτούς τους κωδικούς λοιπόν μπαίνετε, δεν απαιτείται κανένα έγγραφο γιατί εκεί έχουν περάσει ήδη τα πραγματικά στοιχεία, ούτε κανένα δικαιολογητικό. Υποβάλλετε την αίτησή σας, δηλώνετε τα ακριβή τετραγωνικά και αυτόματα, επί της ουσίας, μέσω αυτής της πλατφόρμας έχετε τη σχετική ρύθμιση. Υπενθυμίζω ότι θα είναι στον αέρα η συγκεκριμένη πλατφόρμα από την 5η 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την προσεχή 5η. Είναι σημαντική η πληροφορία για όσους έχουν να δηλώσουν τετραγωνικά, κάποιες αλλαγές βασικά στα τετραγωνικά τους. Να δώσω για άλλη μια φορά και να κλείσουμε κάπως έτσι τους τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Φυσικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας μπορείτε να τα παρακολουθείτε αμέσως μετά, Σοφία Μίτιλη, οικονομικά, ασφαλιστικά κτλ. Στις 5 η ώρα Βασίλης Σταλαμάγκας, Net 24, 7 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Αλεξάνδρα Ντούσκα. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις @TVGR στο Twitter, δημοσκοπήσεις @TVGR στο Facebook, δημοσκοπήσεις @TV στο Facebook, δημοσκοπήσεις @TV.gr το email της εκπομπής, 211-27-007-11 το τηλέφωνο του σταθμού, www.TV.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και δημοσκοπήσεις @TV είναι το κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στις 3 μέσα από τις δημοσκοπήσεις του Attica TV. Καλό απόγευμα σε όλους.